On a spot, we were chilling in the house. Standing up, I told you to get out. Didn't need no word that I said. Cause I was hoping you would come back. Yeah, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Όπως είδατε πριν, έφτιαξα το πρωινό μου, έχω περάσει κάποιες ώρες και κάθισα εδώ πέρα γιατί θέλω να σας μιλήσω για ένα πρόβλημα ουσιαστικά που αντιμετωπίζω και μίλησα λίγο τις προάλλες στο Instagram και δείχνατε ενδιαφέρον, οπότε θέλησα να κάτσω να σας μιλήσω για το πρόβλημα που έχω με τον ύπνο και κατάλαβα ότι πολλές από εσάς επίσης αντιμετωπίζετε αντίστοιχο πρόβλημα, οπότε ήθελα να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό γιατί δεν νιώθω πλέον τόσο μόνη μου και να σας πω κάποια πράγματα που έχω μάθει, πώς το αντιμετωπίζω, τι λύσεις έχω βρει, περίπου λύσεις δηλαδή, γενικότερα να ανοιχτώ λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα μαζί σας. Έχω γράψει έτσι κάποια πραγματάκια που θέλω να μοιραστώ και να σας ξεκινήσω γενικότερα την ιστορία μου για το τι πρόβλημα αντιμετωπίζω, τι συμβαίνει. Λοιπόν, μπορεί να δείχνω έτσι χαρούμενη, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια βασικά, και σχετίζεται με τον ύπνο. Όταν έρχεται το υπέροχο βράδυ όπου όλοι πάνε να κοιμηθούν για να ξεκουραστούν, εγώ αυτό που κάνω είναι να στριφογυρνάω στο κρεβάτι μου. Και έχω καταλάβει ότι αυτό μπορεί να είναι απόρρια πολλών πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μου αυτή την περίοδο και θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Αυτό που συμβαίνει σε μένα πάρα πολύ έντονα είναι ότι όταν ξαπλώνω για να κοιμηθώ, αρχίζουν να έρχονται σκέψεις οι οποίες... Σε ευχαριστώ, σκύλε. Τώρα θα ξεκινήσει, ήταν στάνταρ. Οι οποίες όλη την ημέρα, επειδή τρέχω με τη δουλειά, επειδή κάνω άλλα πράγματα, δεν έχουν την ευκαιρία να εμφανιστούν. Και όταν όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου για να χαλαρώσω τόσο ώστε να κοιμηθώ, αρχίζει το μυαλό να φέρνει όλες αυτές τις σκέψεις που έκανα postpone όλη την ημέρα. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να έχουν να κάνουν με προσωπικές σχέσεις, είτε φιλικές είτε ερωτικές, με άγχος που μπορεί να έχω στη δουλειά, με κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή να με προβληματίζει. Αυτό που κάνω συνήθως είναι να κάνω διάφορα σενάρια σε σχέση με το τι θα γινόταν αν έκανα αυτό, τι θα γινόταν αν έκανα το άλλο, αν έλεγα αυτό. Αρχίζω και μπαίνω σε ένα τρυπάκι το οποίο δεν με αφήνει να χαλαρώσω. Έχω δει ότι όταν κοιμάμαι μόνη μου, μου είναι πολύ πιο δύσκολο να με πάρει ο ύπνος σε σχέση με το όταν κοιμάμαι με έναν άλλον άνθρωπο. Και όπως είπα, το δεύτερο πράγμα που μπορεί να μην με αφήνει ήρεμη για να κοιμηθώ είναι σκέψεις που έρχονται σε σχέση π.χ. με ένα άγχος που μπορεί να έχω για τη δουλειά. Για παράδειγμα, αν έχω ένα deadline την επόμενη μέρα ή αν έχω κάποιο ραντεβού που μπορεί να με αγχώνει ή αν έχει συμβεί κάτι και σκέφτομαι αυτό το κάτι συνέχεια. Οπότε σκέφτηκα να σας μοιραστώ κάποια πράγματα τα οποία κάνω που με έχουν βοηθήσει να αντιμετωπίσω το συγκεκριμένο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει και τι μπορώ και κάνω στην καθημερινότητά μου ώστε να το αντιμετωπίσω πάλι αυτό το πρόβλημα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη κατηγορία του τι κάνω όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και αρχίζουν αυτές οι σκέψεις να έρχονται. Έχω δει ότι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να καλωσορίσω αυτές τις σκέψεις και να μην αρχίσει να με πιάνει άγχος του ότι αρχίζω πάλι να σκέφτομαι για αυτό το πράγμα και μπαίνω σε ένα τρυπάκι άγχους. Όταν το κάνω αυτό, γίνεται ακόμα χειρότερη κατάσταση. Ενώ όταν ουσιαστικά τις καλωσορίζω, ας πούμε, τις υποδέχομαι, σημαίνει ότι αρχίζω να αποδέχομαι αυτές τις σκέψεις. Και έτσι μπορώ να δω την πηγή του προβλήματος, ποια είναι η πηγή αυτών των σκέψεων. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω γιατί αρχίζω να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, αν έχω ένα meeting την επόμενη μέρα και με αγχώνει αυτό και σκέφτομαι τι θα πω, τι θα κάνω, πώς θα είναι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί με πιάνει αυτό το άγχος. Ένα πράγμα είναι σίγουρα ότι έχω μια ανασφαλεία για τον εαυτό μου, ότι δεν θα αποδώσω καλά στο meeting. Ή μπορεί να είμαι αγχωμένη γιατί μπορεί να μην είμαι καλά προετοιμασμένη για το meeting. Οπότε προσπαθώ πάντα να βρω την πηγή αυτών των προβλημάτων. Το πρώτο tip μου είναι να καλωσορίσετε αυτές τις σκέψεις και να προσπαθήσετε να βρείτε την πηγή από πού προέρχονται.
Και το δεύτερο πράγμα που προσπαθώ να κάνω, επίσης πολύ δύσκολο, είναι να βάλω σε μία τάξη όλες αυτές τις σκέψεις. Συνήθως έρχονται συγκεκριμένες, απλά σκάνε δεξιά και αριστερά και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να τις βάλω σε μία τάξη. Εφόσον το κάνω αυτό, έτσι πάλι μπορώ να βρω πολύ εύκολα την πηγή αυτών των σκέψεων. Πολλές φορές όταν βλέπω ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν πιάνουν καθόλου, έχω βρει ότι μία βόλτα με το αμάξι θα με χαλαρώσει πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγάω, μου αρέσει να πηγαίνω μακρινές βόλτες με το αμάξι και έχω δει ότι το βράδυ είναι η καλύτερη ώρα που μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κίνηση, γιατί όλα είναι πιο ωραία το βράδυ κάπως. Συνήθως η βόλτα με το αμάξι είναι αυτή που θα με ηρεμήσει, θα μπορέσω να, έτσι, να έχω μια καθαρή σκέψη και επειδή έχω ανοιχτά τα παράθυρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που το έκανα αυτό πάρα πολύ, ήταν λες και υπήρχε μια αναζωογόνηση, με βοήθησε πάρα πολύ να βάλω τη σκέψη μου σε τάξη. Πήγαινα μία μισή ώρα, έκανα πολλά χιλιόμετρα κορίτσια, πολλά χιλιόμετρα στον δρόμο. Και θα πάω στη δεύτερη κατηγορία, στο τι μπορείτε να κάνετε, ούτως ώστε να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να κοιμηθεί λίγο πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μέσα στην καθημερινότητά σας. Έχω δει το να έχω μια έτσι ρουτίνα το βράδυ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσω να κοιμηθώ πιο εύκολα. Πάντα αφαιρώ το μακιγιάζ μου, δεν γίνεται να μην αφαιρέσω το μακιγιάζ, να μην πλύνω τα δόντια μου, να βάλω τους φακούς μου. Είναι ιεροτελεστία για μένα να βάλω τις κρέμες μου. Αν δεν το κάνω αυτό, δεν είμαι ήρεμη και θα αρχίσω να σκέφτομαι, όχ, δεν έβγαλα το make-up, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα ξυπνήσω με σπυράκια. Έχω τέτοια θέματα, οπότε έχω μία ιεροτελεστία. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητά μας ώστε να βοηθηθούμε είναι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σκεφτόμαστε το βράδυ και μας κρατάνε ξύπνιος. Με κρατάει ξύπνια το meeting, έχω βρει την πηγή, θα πάω την επόμενη μέρα και θα προσπαθήσω να δουλέψω αυτό το πρόβλημα, θα προσπαθήσω να δουλέψω την ανασφάλειά μου, θα είμαι πιο προετοιμασμένη για το meeting για να αποδώσω καλύτερα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ούτως ώστε να δουλέψω όλο αυτό το πρόβλημα με αποτέλεσμα να μην με ξανακρατήσει ξύπνια. Είναι το πιο δύσκολο, ειλικρινά δεν τα έχω καταφέρει σε όλα τα πράγματα, αλλά είναι μια συνεχόμενη μάχη την οποία πρέπει να μαχόμαστε. Είναι το πιο δύσκολο όπως είπα, αλλά είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να μπορέσετε να βρείτε πάλι τον ύπνο σας. Ακόμα πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσετε να κοιμηθείτε το βράδυ είναι η γυμναστική. Έχω δει ότι η γυμναστική με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ούτως ώστε να κουραστεί το σώμα μου, βασικά να εκτονωθεί το σώμα μου και το μυαλό και στη συνέχεια να κουραστεί με αποτέλεσμα το βράδυ να είμαι εξαντλημένη ούτως ώστε να μην αφήνω τον οργανισμό μου να κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να κοιμηθεί. Παράλληλα, μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική. Έχω καταλήξει, έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Η γιόγκα, το γυμναστήριο είναι δύο πράγματα τα οποία αναμφισβήτητα τα κάνω κάθε εβδομάδα. Πλέον πηγαίνω στο γυμναστήριο 4 με 5 φορές, που κάποιες φορές μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά είναι το μέρος στο οποίο εγώ χαλαρώνω και νιώθω αποδοτική, νιώθω πιο αποδοτική από ποτέ. Οπότε βλέπω ότι με κάνει να νιώθω καλά, οπότε συνεχίζω και το κάνω. Πόσο οπότε θα πω σε αυτή την πρόταση, Θεέ μου. Και το τελευταίο πράγμα που κάνω για να μπορέσω να κοιμηθώ πιο εύκολα είναι να διαβάσω ένα βιβλίο. Τα βιβλία με κοιμίζουν σε χρόνο ντετέ. Αυτή τη στιγμή έχω στο Kindle πολλά, αλλά τώρα διαβάζω το Harry Potter το πρώτο και έχω να σας πω, το διαβάζω πάρα πολλούς μήνες, γιατί διαβάζω μία σελίδα και κοιμάμαι. Είναι τόσο απλό. Με χαλαρώνει πάρα πολύ και με κοιμίζει πολύ εύκολα. Αν σημαίνει το ίδιο και σε εσάς, έχω μία φίλη όπου με τα βιβλία ξυπνάει, εγώ κοιμάμαι. Οπότε για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ, θα κάνω για να κοιμηθώ επί τόπου. Αυτά λοιπόν ήταν τα tips μου. Αφήστε μου σχόλια από κάτω να αντιμετωπίζετε κι εσείς αντίστοιχο πρόβλημα, αν έχετε βρει κάτι άλλο το οποίο σας έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσετε για να το διαβάσω και να το δοκιμάσω. Και εγώ τώρα θα πάω γυμναστήριο. Θα πάω σε λίγο, τι ώρα είναι. Ανοίγει και 4 το άτομο. Α, και είναι 4 παρά 10. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Σήμερα θα κάνω λίγη γιόγκα μόνη μου. Θα σας πάρω μαζί μου να σας δείξω τι κάνω. Και το βράδυ μπορεί να πάω βόλτα. Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο για σήμερα. Θα σας πάρω όμως μαζί μου. Δεν κλείνω εδώ το βίντεο. Τα λέμε σε λίγο. Just for me.
Να σας δείξω το outfit. Φοράω ένα μπουστάκι από Adidas. Sorry για την echo, αλλά είναι άδεια η αίθουσα, όπως θα δείτε. Οπότε, φοράω ένα μπουστάκι από Adidas. Το κολάν σας το έχω δείξει, είναι από Under Armour. Και τα παπούτσια είναι New Balance. Λοιπόν, μόλις τελείωσα την προπόνηση, έφυγα τώρα από το γυμναστήριο. Όπως είδατε, έκανα λίγη γιόγκα. Μετά πήγα, έτρεξα στο διάδρομο. Κάνω κάπου να τα έχω κάνει ανάποδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν ήταν και πολύ αποδοτική μέρα. Νομίζω ότι επειδή γυμνάζομαι τόσες φορές, έχει αρχίσει το σώμα μου λίγο και κουράζεται. Και σήμερα ήταν μία από αυτές τις μέρες που ένιωθα κουρασμένη, οπότε δεν το πίεσα. Έκανα κάποιους κοιλιακούς μετά. Και τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, είμαι στα μάξι και θα γυρίσω σπίτι, πεινάω. Στο μεταξύ περιμένω να διαθετήσω κιόλας, είναι αυτές οι μέρες, οπότε νομίζω και γι' αυτό το σώμα μου δεν αποδίδει βασικά τόσο καλά. Και πεινάω φρικτά, οπότε πάω σπίτι να φάω. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσω εδώ το βίντεο, γιατί το βράδυ δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, να σας πω. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε. Αφήστε μου comment αν θέλετε να σας γυρίσω ένα βίντεο με το personal training που κάνω. Να βιντεοσκοπήσω μια προπόνηση, να σας μιλήσω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται το καινούργιο μου obsession. Μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική και λίγο το παρακάνω όπως κάποιες φορές, όπως θα καταλάβατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Αχ! Πόσο δεν τα μπορώ αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα 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 πολύ καλά και να κοιμάστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.